Το τουριστικό θέρετρο Πολλών Αστέρων, το ιδυλιακό μέρος των διακοπών για τους τουρίστες, σήμερα έχει μια απόκοσμη όψη. Η Αγία Πελαγία δεν είναι πια όπως τη θυμούνται οι τουρίστες, οι οποίοι συγκλονισμένοι φωτογραφίζουν το σημείο όπου χάθηκαν δύο άνθρωποι. Ένα ζευγάρι που έρχεται στην Αγία Πελαγία εδώ και 18 χρόνια πονάει με την εικόνα που αντικρίζει και ο Βρετανός τουρίστας συγκινημένος κάνει μια παύση καθώς βουρκώνει. We were going to come down on Saturday, but we were advised not to, but we were very, very worried. People in the village, we've known them for so many years, and they're in our hearts, and this village is in our hearts. Στην παραλία όπου σήμερα περπατούν σοκαρισμένοι, μέχρι χθες απολάμβαναν τον ήλιο, τη θάλασσα και ανέμελες στιγμές. Τα μέρη όπου περνούσαν στιγμές χαλάρωσης θαύτηκαν στις λάσπες. Οι χαμογελαστοί κριτικοί που έγιναν φίλοι τους, τώρα βιώνουν την πιο σκληρή δοκιμασία της ζωής τους. Shocking. This is the place we were on the beach, and now it's catastrophal. We were here two or three years ago. It's a different. This car in the sand is shocking. I seen the news about it, but now I'm by accident. Yes, it was not my. Target to be here, but I'm in shock. You can replace items of clothing and things and cars, but you can't replace people's lives. Τα συναισθήματα δεκάδες, καθώς μέρη και τοπία που τους ξυπνούν νοσταλγικές αναμνήσεις από άλλες χρονιές και χαρούμενες διακοπές, τώρα μοιάζει να χτυπήθηκαν από ένα μικρό τσουνάμι που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Όχι, από εδώ έχουμε συγγενείς εδώ. Και είχαμε έρθει για διακοπές, αλλά όπως βλέπετε, τίποτα κοντά να πνιγούμε. Είχαμε μόνο παιδιά στο σπίτι, να πούμε, και τα βγάλαμε το ζόρι έξω. Πολλοί διαρωτώνται μάλιστα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η κακοκαιρία χτυπούσε λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν την παραλία είχαν κατακλείσει δεκάδες ξένοι επισκέπτες.